Καλησπέρα. Είμαι η Ελένη Μανίκα, είμαι διευθύντρια σύνταξης του Snack & Coffee και σήμερα έχω κοντά μας τον Τάκη τον Ταφαλιά από το The Oldies και τον καλησπέρα. Νικόλα τον Σμυρλάκη. Θα πω τη νέα σου, το νέο σου εγχείρημα, το Sip It. Χάρηκα και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσουμε για το κοκτέιλ των delivery, το delivery το κοκτέιλ, συγγνώμη, τρομερό. Και take away και delivery, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που γίνονται. Να πω ότι καθόμαστε σε 1,5 μέτρο για το πρωτόκολλο, είμαστε κάπως περίεργα καθισμένοι και δεν φοράμε μάσκες για αυτό το λόγο. Λοιπόν, Τάκη, θες να ξεκινήσεις εσύ, να πεις κάποια πράγματα. Καταρχάς, είναι μια τάση που έφερε η πανδημία, το delivery και το take away. Σίγουρα, είναι μια συνήθεια που θα μείνει. Μέσω πανδημίας είδαμε αύξηση στις καταναλώσεις του κοκτέιλ και έτσι εξοικειώθηκε και ο καταναλωτής να παραγγέλνει κοκτέιλ. Άρα θεωρώ πως θα μείνει και έχει μέλλον. Και έχει μέλλον. Όλο το delivery. Εγώ θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω. Θα συμφωνήσω όμως στο ότι σίγουρα ήταν κάτι το οποίο ήρθε στο προσκήνιο με την καραντίνα κτλ. Θα συμφωνήσω στο ότι θα μείνει, αλλά θα διαφωνήσω στο ότι θα είναι τόσο πολύ όσο ήταν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Δηλαδή, σίγουρα νομίζω ότι οι περισσότεροι πρώτη φορά μπήκαν στη διαδικασία να πάρουν κοκτέιλ στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οπότε κάποιοι θα ξαναπάρουν, αλλά όχι τόσο πολύ όσο τότε που ήμασταν όλοι κλεισμένοι μέσα. Παρότι το delivery των κοκτέιλ προϋπήρχε, δηλαδή είχαν ξεκινήσει κάποιες δειλές προσπάθειες, αν δεν κάνω λάθος, και πριν την καραντίνα. Ναι, υπήρχε, αλλά νομίζω γενικά το απολαμβάνουμε έξω, ναι. Εντάξει, σίγουρα όμως υπάρχει ακόμα μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να βγουν στα μαγαζιά. Άρα τους δίνεις την επιλογή να έχουν το delivery. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία. Αν θεωρήσουμε ότι για τα καφέ ήταν λίγο πιο εύκολη η διαδικασία του delivery, γιατί γνώριζαν τη διαδικασία το πώς να στείλεις τον καφέ στον πελάτη. Πόσο εύκολο ήταν για τα μπαρ να υιοθετήσουν πρακτικές που ήρθαν για πρώτη φορά αντιμέτωποι αυτές? Νομίζω αυτό σίγουρα είναι πολύ πιο δύσκολο, γιατί ένα κοκτέιλ δεν έχει μόνο... Έχει τον πάγο, έχει τις γαρνιτούρες, έχει το ποτήρι. Πρέπει ο πάγος να διατηρηθεί με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί το ποτό να είναι μέσα μαζί με τον πάγο, γιατί θα λιώσει και θα λιωθεί. Και επίσης πρέπει να είναι και όμορφο, έτσι, δηλαδή να πληρώσει κάτι και να είναι κάτι όμορφο. Αλλά νομίζω ο κ. Νταφαλιάς είναι πιο ειδήμων στην προετοιμασία του κοκτέιλ. Ο Τάκης. Θεωρώ πολύ πιο δύσκολο να υιοθετηθεί από ένα μπαρ, διότι το κοκτέιλ έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Όλοι ξέρουμε ότι άμα δούμε ένα ζόμπι πάνω στο μπαρ, μόνο και μόνο από το ποτήρι θα καταλάβουμε τι είναι. Σε σχέση με το delivery, όπου εκεί χάνεται. Άρα... Αυτό με πας κατευθείαν όμως στην επόμενη... Επειδή έχεις δει το ερωτηματολόγιο, κλέβεις και πας στο επόμενο που λέω. Ουσιαστικά, πώς το προετοιμάζουμε για να μπορέσει να θυμίζει ένα ζόμπι και να φτάσει πώς το προετοιμάζουμε. Να συμπληρώσω κι εγώ την ερώτηση, γιατί και εγώ θέλω να συμπληρώσω. Ναι. Και εμένα μου έρχονται σε διάφορες μορφές. Δηλαδή, καμιά φορά, επειδή έχω παραγγείλει από διάφορα, μπορεί να είναι ο πάγος ξεχωριστά. Μπορεί να είναι μέσα. Μπορεί να είναι ο πάγος μέσα στο ποτήρι. Μπορεί να είναι σε άλλη συσκευασία ο πάγος. Το έχω πάρει και με το πάγο και το ποτό μέσα. Έχω πάρει και βαζάκι, έχω πάρει και πλαστικό ποτήρι, έχω πάρει και χάρτινο ποτήρι. Οπότε υπάρχουν πολλοί τρόποι. Οπότε εσείς ποιο κάνετε και ποιος είναι ο καλύτερος, ας πούμε, ο πιο ενδεδειγμένος βάσει αυτών που έχεις δει? Καλά, σίγουρα, μέσω πανδημίας υπήρχε τροφή για σκέψη και για επιχειρηματίες και για bartender, για να υπάρχουν καινοτομίες πάνω σε αυτό. Και πολλής χρόνος. Και πολλής χρόνος, εννοείται. Εμείς διαλέγουμε χάρτινο ποτήρι, διπλότυχο, ώστε να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του κοκτέιλ. Η δοσολογία που βάζουμε μέσα είναι ίδια, είτε στο ποτήρι, στο μπαρ, είτε στο πακέτο. Να χρησιμοποιήσουμε σίγουρα τον καλύτερο πάγο στην αγορά. Και αυτό στην ουσία θυσιάζεται στο κοκτέιλ πακέτο είναι η γαρνιτούρα. Διαλέγουμε κάτι πιο minimal, κάτι πιο απλό, ώστε να φύγει το κοκτέιλ, να κλείσει το πακαπάκι και να είναι πιο λειτουργικό. Συγγνώμη. Μπορώ να ρωτάω κι εγώ. Μπορώ να ρωτάω κι εγώ. Ναι. Η τιμή είναι η ίδια? Η τιμή όχι, δεν είναι η ίδια, αλλάζει. Είναι πολύ πιο φθηνό, εννοείται, στο delivery.
από τη σένα, από το αγάπη στο μπαρ. Γιατί θα τον ρωτήσω κι εγώ. Μετά από πόσες δοκιμές φτάσατε σε αυτή την απόφαση? Δηλαδή, το διπλό τυχό ποτήρι, τι άλλο είπες? Το σωστό πάγο. Ναι. Ποιος είναι ο σωστός πάγος? Περίμενε τώρα. Εμείς χρησιμοποιούμε την εταιρεία Χοζιζάκη, που θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος πάγος στην αγορά. Ναι, όχι, εννοώ, ενώ σαν μέγεθος, δεν θέλω να πω... Είτε τριμμένο, είτε κανονικό, ανάλογα το κοκτέιλ. Εσύ, Νικόλα, τι λες? Ανάλογα με το κοκτέιλ, αλλά θέλουν τριμμένο, αλλά θέλουν κανονικό. Έχει, ναι, όπως λέει, η ποιότητα να είναι καλή και ό,τι και να βάλεις στη ροή. Τι έχεις παρατηρήσει όμως? Το χειρότερο είναι, καταρχάς, το χειρότερο είναι να πιεις ένα ποτό είτε στο σπίτι είτε έξω με πάγο νερωμένο, ηλιωμένο. Αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή, και επειδή πλέον είναι τόσο ψηλό τα standards που ξέρουμε έξω και όλοι, τέλος πάντων όλοι, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά καλά μπαρ πλέον στην Αθήνα και στην επαρχία και παντού. Και οπότε ο ανταγωνισμός ήταν τεράστιος. Ο υψηλός, οπότε ο κόσμος ξέρει πως είναι ένα καλό ποτό και ξέρει πως είναι ένα μέτριο ποτό. Οπότε, εάν του έρθει στο σπίτι ένα μέτριο ποτό ή ένα ποτό με κακό πάγο ή ένα ποτό με κακή γαρνιτούρα, δύσκολα θα το επιλέξει ξανά, γιατί γνωρίζει πως είναι σωστά φτιαγμένο αυτό το ποτό. Δεν είναι όπως πριν μερικά χρόνια που μπορεί να μην ήξερε. Δηλαδή, μπορεί να πίναμε όλοι μέτρια ποτά έξω, ναι, και να μην ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μέτριο ποτό. Τώρα, ευτυχώς θα πω εγώ, και δυστυχώς ευτυχώς, ξέρουμε, έχουμε εικόνα του πώς πρέπει να είναι ένα ποτό, όχι καλό, σωστά φτιαγμένο, θα πω. Οπότε πρέπει και στο σπίτι, ναι, να είναι σωστά φτιαγμένο. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι έτοιμος να κάνει έκπτωση στην απόλαυση που έχει στο σπίτι σε με το ότι θα έχει έξω, να μην πω ότι περιμένει και κάτι καμιά φορά ακόμα καλύτερο. Επειδή έκανες λόγο πριν, να πούμε λίγο για την πλατφόρμα σου, γιατί στις συστάσεις είπα απλά το όνομά της, θες να πεις δύο λόγια, ότι είναι μια πλατφόρμα ποτού ουσιαστικά, παραγγελιών ποτού. Ναι, το Sipit λοιπόν είναι μια καινούργια πλατφόρμα ποτού, πλατφόρμα delivery ποτών μέσα από κάβες. Στην ουσία έχουμε βασιστεί σε ένα μοντέλο από την Αμερική, το Drizzly και το Mini Bar Delivery, και εξυπηρετούμε μέσα από κάβες, μέσα σε μια ώρα, ποτά, εμφιαλωμένα, κοκτέιλ κτλ. Η διαφορά σε σχέση με άλλες πλατφόρμες είναι πρώτον ότι είναι μόνο ποτό, οπότε έχει πάρα πολύ εξειδίκευση. Εντάσσουμε ήδη μικρά wine bar για ποικιλίες κρασιών, έχουμε και κοκτέιλ, έχουμε γενικά πάρα πολλούς κωδικούς ποτού. Mm-hmm. Και επίσης ότι το focus, μάλλον η εστίαση, δεν είναι τόσο στο vendor, στην κάβα, αλλά στο προϊόν. Δηλαδή, ο κόσμος θα μπει μέσα, θα διαβάσει πληροφορίες, συνταγές, προτάσεις κλπ. Και στο τέλος απλά θα εξυπηρετηθεί από κάποια κάβα που συνεργαζόμαστε και θα έρθει σε μια ώρα το ποτό ή το κοκτέιλ. Και τώρα πρόσφατα εντάξαμε και εμείς κάποια κοκτέιλ, πέρα από τα εμφιαλωμένα που βρίσκονται στις κάβες, όπως είναι τα κλάμζες, τα βίβι κλπ. Ξεκινήσαμε και με κάποιες συνεργασίες που... Συνεργασίες με μπαρ? Όχι ακόμα με μπαρ, με διάφορα pop-up, τα έλεγα, παρασκευαστήρια που ξεκινήσανε μέσα στην καραντίνα. Ακόμα ένα φαινόμενο της καραντίνας, τα ghost kitchens, ακριβώς, pop bars και όλα αυτά. Ναι. Και αυτά είναι ναι, ghost bars. Νομίζω, ναι, εξυπηρετούν όμως και στο δρόμο takeaway. Δεν μπορεί να το πάρεις και σε πλαστικό. Και delivery. Και αυτά θεωρώ ότι θα μείνουν. Ίσως όχι με την ίδια δυναμική που είχαν μέσα στην καραντίνα, αλλά θα μείνουν. Γιατί αφού συνηθίζει κάποιος σε κάτι, ότι π.χ. μπορούμε να μαζευτούμε στο σπίτι και αντί να... Ένας τρόπος είναι να παραγγείλουμε τα ποτά από το Sipit ή από οπουδήποτε και να τα φτιάξουμε μόνοι μας τα κοκτέιλ. Εγώ τα φτιάχνω πολλές φορές στο σπίτι μου. Στην ουσία εστιάζει μόνο στα μπουκάλια και μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε δεκάδες μπουκάλια και κάθε φορά να δοκιμάσεις και μια άλλη ετικέτα. Δηλαδή σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Και είναι πολύ καλή πλατφόρμα. Θέλω να σου κάνω και μια ερώτηση, Τάκη. Και επίσης αυτό που μπορεί να. Γιατί νομίζω το κοκτέιλ είναι ομαδικό άθλημα στο σπίτι. Δηλαδή θα πάρεις με παρέα. Θα πάρεις για να πιεις με φίλους σου. Οπότε, ακούγομαι καλά, δεν ξέρω, πιο κοντά. Έχει πολύ φασαρία. Τέλος πάντων, ναι, είναι ομαδικό άθλημα. Φασαρία, οπότε τώρα ο κόσμος που έχει μάθει ότι μπορώ να παραγγείλω κοκτέιλ, εσείς έχετε μεγάλες συσκευασίες, δηλαδή π.χ. του λίτρου, δίλιτρο, τρίλιτρο κλπ. Ακόμα όχι, αλλά έχω δει καινοτόμες συσκευασίες γυάλινες σε μπουκαλάκι που μπορεί να περιέχει δύο κοκτέιλ μέσα και μπορεί να υπάρχει διάρκεια μέχρι τρεις μέρες στο σπίτι. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω, τι συσκευασίες παίζουν στο delivery ποτού? Εσύ λοιπόν στο δικό σας το μαγαζί. Εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο, προσπαθούμε όσο μπορούμε να ελαττώσουμε το πλαστικό στα μαγαζιά, ναι, για πιο οικολογική συνείδηση. Εμείς χρησιμοποιούμε χάρτινο, ναι, αλλά έχουμε πολλές καινοτομίες δηλαδή πάνω σε αυτό. Ναι, αλλά το χάρτινο
δεν έχει μία γεύση, το καταλαβαίνω για το πλαστικό, στο ποτό μεταφέρεται η γεύση σας, τι σας λέει ο κόσμος. Εκεί παίζει ρόλο και η χιλιομετρική απόσταση που έχει ορίσει το κάθε μαγαζί. Ποια είναι η ιδανική χιλιομετρική απόσταση? Θεωρώ ότι η ακτίνα πρέπει να είναι μέχρι τα 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή ο διανομέας να φτάσει σε 5-10 λεπτά στον προορισμό, ώστε το ποτό να έχει να είναι ποιοτικό. Εσείς είστε υπέρ του πάγου στο ποτό ή μετά, η προσθήκη μετά? Τον πάγο το βάζει στη στιγμή που έρχεται ο διανομέας. Άμα η απόσταση είναι μικρή, θεωρώ ότι φτάνει σε καλό επίπεδο το κοκτέιλ. Σίγουρα έχουμε δει και με το μπουκαλάκι και ξεχωριστά δίπλα το ποτήρι με πάγο και την γαρνιτούρα, που και αυτό βοηθάει. Αυτό την απορία δεν μου την έλυσες. Με τη γαρνιτούρα τι γίνεται? Η γαρνιτούρα θυσιάζεται, είπαμε. Μπαίνει κάποια πιο minimal γαρνιτούρα. Μπορεί κάποιο? Να... Πιο minimal. Πιο minimal. Minimal. Ναι. Θυσιάζεται στην ουσία. Αυτό τι σημαίνει, ότι είναι σε μια χαμηλότερη τιμή από ότι θα ήταν σερβιριζόμενο? Είναι. Είναι σίγουρα σε πιο φθηνό το κοκτέιλ πακέτο από ότι να το πιει στο μπαρ. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι ποιοτικά καλό. Το ποτό είναι μέσα στο ποτήρι, σωστά, και ο πάγος ξεχωριστά. Ναι. Okay, μέσα στο χάρτινο ποτήρι. Ναι. Okay. Οι πλατφόρμες παραγγελιών, γιατί αυτό είναι σίγουρα κάτι που μπορείς να μας το απαντήσεις, έπαιξαν ρόλο στην συνήθεια του κόσμου, δηλαδή στην τάση αυτή, στο να δυναμώσουν την τάση του, όπως παραγγέλνουμε φαγητό ή καφέ, ήρθε η ώρα του ποτού. Σίγουρα, γιατί έγινε το ίδιο πράγμα που έγινε με το φαγητό. Ναι. Ότι, ή μάλλον αυτό το consolidation, ότι τα παίρνω, ας πούμε, συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων από μία πλατφόρμα. Δηλαδή, π.χ. σκεφτείτε τις πλατφόρμες φαγητού. Ναι. Ξέρεις ότι μπορείς να πάρεις τηλέφωνο στην πίτσα, στο σουβλάκι. Ή μπορεί να έχει και δικό του app, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε σωστά μαγαζί. Ναι. Αλλά τελικά θα πάρεις από την πλατφόρμα επειδή έχεις συνηθίσει το interface, είναι έχεις τα περασμένη την κάρτα σου. Παίζουν ρόλο. Και αυτό είναι το επόμενο. Είναι και οι προσφορές. Αλλά οι προσφορές, και εμείς αυτό έχουμε. Δηλαδή, η προσφορά είναι το νούμερο ένα που τραβάει τον κόσμο να μπει. Αλλά μετά, άμα μπει, ναι, δεν είναι πλέον μόνο η προσφορά. Η προσφορά είναι εσείς συνέχεια μαγαζί, το δόλωμα, ας πούμε. Είναι αυτό, ναι, το cut, δηλαδή, ξέρεις, το παιχνίδι. Όταν βλέπαμε ένα συν ένα προσφορά, σίγουρα οι περισσότεροι από εμάς, θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχει καλή ποιότητα. Αλλά θεωρώ ακριβώς ότι οι καινούργιες πλατφόρμες λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή λειτουργεί θετικά για το μαγαζί. Γιατί όταν θα συμμετέχεις σε μια οργανωμένη προσφορά που σου δίνει η πλατφόρμα, θα αναδεικνύεις τα πάνω-πάνω μαγαζιά. Mm-hmm. Άρα έχει πιο εύκολη, μέσα σε χιλιάδες μαγαζιά, σε βρίσκει ο καταναλωτής πιο γρήγορα. Εσύ, από τη δική σου εμπειρία, οι προσφορές, το ένα συν ένα γενικά έχει αποδειχθεί ότι δημιουργεί έτσι κάποιες αρνητικές σκέψεις. Όχι ότι απαραίτητα είναι αλήθεια, αλλά τουλάχιστον έτσι λένε οι ειδικοί. Ποιες είναι οι πιο ασφαλείς σε εισαγωγικά προσφορές για ποτό? Λοιπόν, εμείς σε αυτό το παιχνίδι είμαστε καινούργοι. Είμαστε καινούργοι σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή η πλατφόρμα είναι περίπου 1,5 μήνα. Okay. Και πειραματιζόμαστε με διάφορων ειδών προσφορές, προσέχοντας να μην βγει προς τα έξω κάτι, γιατί εμείς δεν είμαστε ευθυνοί. Οι τιμές μας είναι τιμές της κάβας, είναι τιμές ραφιού. Δεν είναι ανταγωνισμός τιμών, είναι κάτι άμεσο delivery, είναι υπηρεσία που έρχεται στο σπίτι σου, οπότε δεν είναι κάτι πάρα πολύ φθηνό, είναι κανονική τιμή. Οπότε, νομίζω ότι έχουμε δοκιμάσει να δίνουμε π.χ. κάποιο μικρό δωράκι, να κάνουμε ποσοστιαία έκπτωση, ναι, να κάνουμε χρονική, ότι από τότε μέχρι τότε, ξέρω εγώ, μπορείς να πάρεις κάτι πιο γρήγορα. Στις 9 παραγγελίες, η 10η είναι δωρεάν. Loyalty program δεν έχουμε ακόμα βάλει, αλλά νομίζω ότι... Άμα βάλετε, σου έδωσα την ιδέα, όμως. είναι στα πλάνα. Δεν νομίζω απαραίτητα ότι το ένα συν ένα μειώνει ή η έκπτωση μειώνει την ποιότητα του προϊόντος. Δεν νομίζω. Εσύ τι κάνετε εσείς στο μαγαζί σας? Εμείς συμμετέχουμε σε πολλές προσφορές. Παραδείγματος χάρη, αυτή την εβδομάδα θα τρέξει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, Ιταλική εβδομάδα. Εμείς θα συμμετέχουμε βάζοντας δύο κοκτέιλ σε μια πιο χαμηλή τιμή και έχουμε πάρει το feedback από τον κόσμο ότι λειτουργεί καλύτερα. Νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με το brand name του μαγαζιού, ας πούμε, του κοκτέιλ και με το awareness της πλατφόρμας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, ότι πολύ ακριβά brands μόδας, mm-hmm, ακριβές μάρκες, κάνουν 70% στις εκπτώσεις. Ή μπορεί να πας σε ένα outlet, ναι, ναι, και ναι, να το πάρεις 70% κάτω. Δεν μειώνει
το. Λειτουργεί δεν είμαστε το outlet, θετικά. Αλλά θέλω να πω ότι δεν μειώνει απαραίτητα το. Άμα ξέρει κάποιο ότι κάτι είναι καλό και μπορεί να το βρει πιο φθηνά ή να το δει κάπου αλλού, δεν θα το μειώσει, δεν θα μειώσει την ποιότητα ή το πώς βγαίνει μπροστά έξω. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτό είπα που και πριν, λειτουργεί θετικά γιατί σε βγάζει πάνω-πάνω στις πλατφόρμες. Έχει χιλιάδες μαγαζιά και πάρα πολλές επιλογές ο άλλος. Άρα το να σε βγάλει πάνω-πάνω θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Άρα για ένα μαγαζί τελικά το συμφέρει το να συνυπάρξει και να συνεργαστεί με μία πλατφόρμα από άποψη ότι έχει εξασφαλίσει σίγουρα την προβολή ή το συμφέρει να δουλέψει και σε ρωτάω γιατί έχετε και το δουλεύετε ή το συμφέρει να δουλέψει μόνο του με την πελατεία του, με το τηλέφωνό του ή με το site ή οτιδήποτε άλλο. Η ισορροπία είναι το ζητούμενο στη μετά-COVID εποχή. Ναι. Μετά από δύο χρόνια όμως δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να δουλέψει και με τη σάλα του αλλά και με το delivery του. Και αυτό προφανώς του αυξάνει τον τζίρο. Το takeaway συνεχίζεται στο ποτό? Ναι, έχει μια μικρή πτώση, αλλά συνεχίζεται. Αυτό μάθανε δηλαδή με ένα κοκτέιλ στο χέρι, να πλατεία, ναι, φάση, ναι, ναι, βόλτα και... Αλλά και η ευκολία το να παραγγείλεις μέσα από μια πλατφόρμα πάλι βοηθάει. Με ένα κλικ έχει έρθει το κοκτέιλ στο σπίτι σου. Είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι από τα λίγα καλά της καραντίνας, ότι μάθαμε λίγο, μάλλον γενικά δεν ήταν στις συνήθειες του Έλληνα να πίνει στο σπίτι. Ναι. Γενικά η τάση είναι ότι πίνουμε περισσότερο έξω, βγαίνουμε έξω, το οποίο εντάξει είναι χαρακτηριστικό των μεσογειακών χωρών. Δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα καλό να πίνει κάποιος στο σπίτι, αλλά σίγουρα, ναι, μάθαμε τουλάχιστον να πίνουμε λίγο πιο σωστά. Δηλαδή συνήθως στο σπίτι... Στην Ελλάδα πίναμε ό,τι είχε ξεμείνει ή αν είχε μείνει κάτι ή δεν ξέραμε να φτιάχνουμε κοκτέιλ. Δεν είχε μπει ποτέ κανείς στη διαδικασία να φτιάξει ένα σωστό ποτό. Έπρεπε να είναι γνώστης. Έπρεπε να είναι γνώστης. Ακριβώς, ακριβώς. Θα του αρέσει πάρα πολύ. Δεν μιλάω για τους επαγγελματίες. Ναι. Οπότε λίγο μπήκε στη διαδικασία αυτή να έρθει και το κοκτέιλ, ας πούμε, πιο πολύ στο σπίτι, ότι μπορώ να πιω και ένα καλό ποτό. Και μπορεί ο καταναλωτής να επιλέξει. Ναι. Ή θα κάτσει σπίτι με τις ανάγκες του ή θα πάει σε κάποιο μαγαζί και να πει το κοκτέιλ. Αυτό για ένα μαγαζί αυξάνει λιγάκι, ανεβάζει τον πύχη. Δηλαδή, έχει συνηθίσει ο πελάτης σου να πηγαίνει το ποτό με το χ τρόπο, να έχει τη χ εικόνα. Όταν θα έρθει στο μπαρ πια να το απολαύσει τη σάλα σου, θα δεχτεί ότι είναι ακριβότερο, πώς να το πω, ή του άλλαξε τη φιλοσοφία, γιατί μπορεί να έχει και αρνητική πλευρά όλο αυτό. Θεωρώ πως όχι, δεν του άλλαξε τη φιλοσοφία. Ο κόσμος του αρέσει να βγαίνει στα μαγαζιά. Καλά, ναι. Μετά από δύο χρόνια κιόλας σε πανδημία ήθελε να ξεσκάσει και να πάρει και δεύτερο κοκτέιλ. Δεν έχω δει κάτι πάνω σε αυτό. Δεν έχεις δει δηλαδή διαφοροποίηση όχι. Ή έτσι η ενόχληση. Ούτε ενόχληση πάνω στην τιμή, όχι. Η διαφορά είναι και μικρή κιόλας στην τιμή. Ναι. Από το delivery στο όσης άλλα. Οκ. Νικόλα, εσύ έχεις να μας πεις κάτι πάνω σε το κομμάτι ως προς την τιμή. Ναι. Δεν νομίζω κι εγώ ότι είναι απαραίτητα θέμα τιμής. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να πάρει ένα κοκτέιλ στο σπίτι, δεν θα του αλλάξει την απόφαση άμα κάνει, δεν ξέρω, ας πούμε, 6 ευρώ ή 6,5 ή 5,5 ή 7. Θέλει να πάρει ένα κοκτέιλ στο σπίτι και θέλει να είναι καλό. Οπότε, μια μικρή διαφορά στην τιμή προς τα πάνω, προς τα κάτω, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει την απόφαση. Θέλει να ζήσει την εμπειρία, ας πούμε, τέλος πάντων, την ευχαρίστηση να πιει ένα ωραίο ποτό στο σπίτι του. Όταν όμως θα πάει στο ίδιο μαγαζί. Δηλαδή το πήρε στα 7, για παράδειγμα, και θα πάει στο ίδιο μαγαζί και θα το χρεωθεί 8, 9, 10, δεν ορίζω. Ως καταναλωτής θα πω ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Ως επαγγελματίας, θέλω να πω πώς θα διαφοροποιηθείς πια, γιατί ανεβάσατε τον πύχη μόνοι σας, έτσι, εκ των πραγμάτων. Οπότε προφανώς υπάρχει κάποιο είδους, πώς να το πω, πρέπει να έχετε μια απάντηση και πρακτικά έτοιμη. Είναι διαφορετικό το να πιείς ένα ποτό στο μπαρ. Ναι. Το bartender το μπαρ γενικότερα έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Το να έχεις μπροστά στο bartender, να σου φτιάξεις το ποτό με ένα καλό ποτήρι, πιο περιποιημένο, το πίνεις εκείνη τη στιγμή. Δεν λείπει γαρνιτούρα. Δεν λείπει γαρνιτούρα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι οι καταναλωτές πλέον είναι εκπαιδευμένοι στο να γνωρίζουν ότι στο μπαρ μπορεί να είναι πιο ακριβό. Είναι σαν το takeaway καφέ ή το φαγητό. Μήπως θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Ορίστε. Μήπως όμως πλέον θα έχουν περισσότερες απαιτήσεις. Εγώ θα έλεγα, άμα παίρνετε ένα καφέ takeaway και σας πει ότι κάνει, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ να το πάρεις και 2,5 ευρώ μακάτσεις.
Δεν νομίζω ότι έχει άλλε απαιτήσει. Απλά ξέρει ότι κάθεσαι και το ποτήρι είναι γυάλινο αντί για χάρτινο και ότι απασχολεί και ένα τραπέζι και μπορεί να σου γεμίσουν και το νερό. Αυτό είναι δηλαδή το ποτό είναι πιο περίπλοκο προ την. Είναι η εμφάνιση, είναι πολλά, είναι το σέρβις. Νομίζω ότι δεν θα το έβαζα. Ο Τάκης ξέρει καλύτερα, αλλά εγώ δεν θα έβαζα. Δεν θεωρώ ότι ο πελάτη μπορεί να ενοχληθεί επειδή το πληρώνει πιο φθηνά τεκαγό έτσι. Το τέλο τη ημέρα μπορεί να το πάρει σε πλατικό και. Και να το πει απ' έξω. Πολύ λόγο. Δηλαδή δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Όχι. Θεωρώ ότι ο πελάτη ξέρει ότι όταν θα πάει σε ένα μαγαζί θα πληρώσει κάτι πιο ακριβά. Ναι. Και άμα είναι ποιοτικό. Και είναι okay με και αυτό. Και αυτό για να το απολαύσει κιόλα, θεωρώ ότι δεν θα έχει κανένα θέμα. Μετά από 2 χρόνια, πιστεύει ότι ποια λάθη διορθώθηκαν. Δηλαδή όταν ξεκίνησε όλο αυτό, σίγουρα κάπω ξεκινήσατε. Δεν ξέρω αν το κάνατε πιο πριν. Δεν το κάναμε εμείς πιο πριν, όχι. Σίγουρα αυτό που διορθώνεις είναι η συσκευασία. Γιατί βλέποντας. Ποια συσκευασία. Εννοείς το ποτήρι, ναι. Και σίγουρα μέσα από τις πλατφόρμες, από τη στιγμή που ο καταναλωτής μπορεί να αξιολογήσει, παίρνεις ένα feedback. Mm-hmm. Και πατάς πάνω σε αυτά ώστε να τα βελτιώσεις. Παράπονα για το χρόνο delivery, πόσο αργούσε και τα λοιπά, είχατε. Ότι αν αργεί, άμα δεν αργεί. Εντάξει, παράπονα ότι θα αργήσει κάτι σίγουρα πάντα έχουμε. Γιατί ο καταναλωτής δεν ξέρει και το χρόνο που γίνεται για να φτιαχτεί ένα προϊόν. Θεωρώ ότι άμα βάλει μια σωστή χιλιομετρική απόσταση, δεν θα υπάρχει θέμα. Συγγνώμη. Ποιος είναι ένας μέσος χρόνος παράδοσης. Θεωρώ 5 με 10 λεπτά είναι ιδανικά. Νικόλα, εσείς... Εμείς παραδίδουμε σε μια ώρα, αλλά έχουμε μεγάλες ακτίνες. Ή λέμε τουλάχιστον σε λιγότερο από μια ώρα, γιατί δεν θέλουμε να δίνουμε μια υπόσχεση και να και μην ισχύει. Ναι, δηλαδή, πρακτικά τελικά είναι σε μισή ώρα με 40 λεπτά. Αλλά άμα λέγαμε μισή ώρα και ήταν 3 τετάρτα, ναι. Δεν το θέλουμε αυτό. Okay. Προτιμάμε να... Και ο καταναλωτής είναι okay με το... Δηλαδή, του αποδέχεται ότι τώρα θέλω να πιω ένα ποτό, θα μου έρθει σε μια ώρα. Από αυτό που έχουμε δει εμείς δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει και πρόβλημα. Επειδή εμείς μάλιστα δίνουμε και δυνατότητα, είναι λίγο άλλο το occasion, αλλά επειδή εμείς δίνουμε τη δυνατότητα για προγραμματισμένη παραγγελία, δηλαδή μπορεί να μπει κάποιος τώρα. Το έχω δει στην πλατφόρμα και να πει θέλω σε 9 ώρα το βράδυ αυτά τα πράγματα. Το είχαμε βάλει πιο πολύ ως στο πλάι, σαν να υπάρχει επειδή αυτό ήταν εύκολο. Για ένα πάρτι, για μια εκδήλωση στο μεταξύ, για κάτι τέτοιο. Ενώ εσείς είστε του πιο αυθόρμητου, θέλουμε ποτό τώρα. Ναι. Αλλά το βάλαμε και εμείς συμπληρωματικά και τελικά είδαμε ότι πολλοί κόσμος για την ίδια μέρα μπορεί να μπει νωρίτερα και να το προγραμματίσει. Ναι. Υπάρχει αυτή η επιλογή και σε εμάς, αλλά είναι πολύ λίγες παραγγελίες που οι καταναλωτές που διαλέγουν αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Και για να δώσουμε και την ευκαιρία, μήπως κάποιος θέλει ερωτήσεις, να πούμε, θέλω να μου πεις ποιο είναι το best seller της καραντίνας, πες μου 2-3 ας πούμε, αυτά που φύγαν περισσότερα από όλα. Κοκτέιλ. Ναι. Πέρα από τα κλασικά κοκτέιλ, όπως είναι το ζόμπι, κάποια δικά μας κοκτέιλ, σίγουρα roller coaster, ναι. Έχουμε και το bartender, okay. Το regulate και σίγουρα και το Callen. Ήτανε κοκτέιλ... Και το something hidden. Ήταν κοκτέιλ που ήταν best-seller και πριν στο μαγαζί. Όχι, είναι μια λίστα, είναι μια λίστα που τη φτιάξαμε. Ειδικά για την καραντίνα, ναι. Okay. Αυτό είναι κάτι που, ας πούμε, φαντάζομαι ότι μέσα στις υπηρεσίες σας πήρε περισσότερο χρόνο το να φτιάξετε, όπως φτιάξαν τα εστιατόρια, το delivery. Σίγουρα. Φτιάξαμε μια λίστα με άλλες προετοιμασίες, ώστε να φεύγει πιο γρήγορα και πιο ποιοτικά το κοκτέιλ. Εσείς, Νικόλα, τι έχετε δει ως best-seller? Εμείς στην αρχή ξεκινήσαμε ουσιαστικά μετά τα hard lockdown. Δεν ζήσατε δηλαδή τι. Ζήσαμε λίγο minimum light καταστάσεις των Χριστουγέννων φέτος που έγινε αυτό. Ωραία, που έγινε. Ποιο ήταν λοιπόν το πιο δημοφιλές? Καταρχάς, σίγουρα υπάρχει κυρίως ποτό έτσι, γιατί τα κοκτέιλ εμείς τα εντάξαμε πρόσφατα. Okay, αλλά στο σπίτι είναι ξεκάθαρα το κρασί προηγείται. Στην κατανάλωση και μετά τα premium ποτά, δηλαδή η κρασί ναι. Και μετά premium whisky και gin μαζί με mixers. Δηλαδή πάρα πολλά, αρκετά mixers και πάγος. Γιατί έχουμε extra. Premium πάγο, ναι. Οπότε εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Μου έκανε εντύπωση ότι ο κόσμος που θα παραγγείλει στο σπίτι έπαιρνε πακέτο, έπαιρνε ας πούμε gin καλό ή 2 gin καλά. Έπαιρνε μια συλλογή από premium mixers για να κάνει ποτά και έπαιρνε και πάγο. Δηλαδή είχε μια εκπαίδευση ότι μπήκε στη διαδικασία να ψάξει αυτό. Να ψαχτεί λίγο παραπάνω. Ναι. Στην ουσία αυτή τη δυνατότητα δίνεις, να διαλέξει κάποιος και μια ετικέτα που δεν έχει δοκιμάσει ή που δεν μπορεί να τη βρει στα σούπερ μάρκετ. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό. Θα τη συνεχίσετε, τη συνεχίζετε την... Τη συνεχίζουμε. Υπηρεσία. Ναι.
Και... θα βγάζ... κάθε πότε θα αλλάξετε λίστα τώρα για καλοκαίρι, θα αλλάξετε. Για καλοκαίρι θα αλλάξει, ναι, ναι, ναι. Okay. Και θα έχεις πάλι διπλή λίστα. Όχι, έχω κάποια κοκτέιλ που μπορείς να τα πιείς και στο μαγαζί και με delivery. Okay. Ωραία, καλή επιτυχία να πω. Εσείς τώρα ξεκινάτε, οπότε... Εμείς δεν θα σταματήσουμε τώρα. Είναι δεδομένη ευχή για την καλή επιτυχία. Εσείς τώρα, ναι. Τώρα ξεκινήσαμε, δεν σταματάμε.